Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Έχω θέμα κάθε Κυριακή 5 με 6 το απόγευμα. Θα σας πω αμέσως τους τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας λοιπόν μέσω του μιας ειδικής πλατφόρμας φυσικά που έχουμε φτιάξει. Ask.fm/έχω θέμα, το βλέπετε από κάτω τώρα και στο Super. Εκεί λοιπόν στέλνετε την ερώτησή σας και το σχόλιο σας, ενώ παράλληλα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, αρκεί φυσικά να έχετε λογαριασμό. Όπως παρακολουθείτε τώρα στην οθόνη σας, στο κάτω μέρος της σελίδας βλέπετε και τα σχόλια μέσω του Facebook. Σήμερα θα καλησπερίσω στην εκπομπή, εδώ για να τα πούμε, το Χρήστο το Ζώη. Καλησπέρα σας κύριε Ζώη, είναι πρόεδρος, είστε πρόεδρος του κόμματος Νέα Μέρα. Ένα νέο κόμμα, σχετικά νέο κόμμα. Θα πούμε πώς δημιουργήθηκε, θα μας πείτε φυσικά πώς πήρατε και αυτή την απόφαση, διότι εσείς προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Έχω εδώ μπροστά και το βιογραφικό σας, την πολιτική σας καριέρα που έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Υπήρξατε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από το 2000 μέχρι και το 2009. Μέχρι το 2012, ναι. Ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου του 7 μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου του 9 ήσασταν υφυπουργός εσωτερικών. Ο Χρήστος ο Ζώης διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία στις 13 Φεβρουαρίου του 2012 γιατί καταψήφισε τη Β' Δανειακή Σύμβαση, δεύτερη Δανειακή Σύμβαση, ουσιαστικά το δεύτερο μνημόνιο. Στη συνέχεια, στις 19 Μαρτίου του 2012 προσχωρήσατε στο Κόμμα των Ανεξαρτητών Ελλήνων. Και στις 3 Απριλίου, μετά από τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας, εξελέγει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Στις βουλευτικές εκλογές 6 Μαΐου του 2012, εξελέγει για 5η φορά και στην ίδια εκλογή περιφέρεια. Στις βουλευτικές εκλογές όμως του Ιουνίου του 2012 δεν εκλεγήκατε. Λόγω εκλογικού νόμου. Λόγω του εκλογικού νόμου. Πήγε η έδρα στον Εύρο. Με την έδρα στον Εύρο, σωστό. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά αναλάβατε εκπρόσωπος τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, διαδεχόμενος τον Τέρενς Κουίκ. Ακριβώς. Στις 11 Δεκεμβρίου του 2012 ανακοινώνεται την αποχώρησή σας από το κόμμα, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, και στη συνέχεια στις 21 Μαρτίου του 2013 ιδρύεται το νέο πολιτικό κόμμα Νέα Μέρα. Νέα μεταρρυθμιστική ριζοσπαστική ανασυγκρότηση. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Επειδή προέρχεστε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε το κόμμα αυτό σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, έχει αλλάξει. Κοιτάξτε. Αυτό που μπορεί κανείς να πει με σιγουριά είναι ότι η Νέα Δημοκρατία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια εκεί που βρίσκεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί εφαρμόζουν το ίδιο, την ίδια συνταγή, προσφέρουν το ίδιο φάρμακο στον ελληνικό λαό για να αντιμετωπιστεί μια κρίση η οποία μας ταλαιπωρεί εδώ και 4 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι έχει αλλάξει, έχει μετατοπιστεί. Έχει πάρει διαζύγιο από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων που την ακολουθούσε. Έχει μεταβληθεί η σύνθεση ακόμη και της κοινοβουλευτικής της ομάδος σε σχέση με αυτό που εκφράζει. Και νομίζω ότι η μετάλλαξή της είναι οριστική. Δεν βλέπω τη δυνατότητα δηλαδή της επιστροφής και πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Από την ώρα που δεν συνεργάζεται απλώς με το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική βάση, αλλά του έχει δώσει συγχωροχάρτη και για όλα όσα η ίδια η Νέα Δημοκρατία το εγκαλούσε. Εγώ κρατάω αυτό που λέτε, αυτό που είπατε, ότι βλέπετε το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας να έχει το ίδιο μέλλον με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, εκεί που το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα μεγάλο κόμμα, είχε υψηλά ποσοστά, ξαφνικά είναι στο 3%, στο 4%, ανάλογα. Κάθε δημοσκόπηση το δείχνει και διαφορετικά. Μπορεί όμως να μην συμβεί αμέσως, αλλά θα υπάρχει οπωσδήποτε αυτή η εξέλιξη. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι σαφής. Και δεν το λέω με χαρά, γιατί η δικιά μου η δουλειά δεν είναι να χαίρομαι για τα ποσοστά, τα μεγάλα ή τα μικρά των άλλων κομμάτων. Αλλά έχουμε κρατήσει τις επαφές, τις σχέσεις, και είναι λογικό. Η χώρα είναι μικρή, η νομή είναι ακόμα μικρότερη και οι πόλεις ακόμα μικρότερες στην Ελλάδα. Και οι επαφές είναι ανθρώπινες, ασχέτως της πολιτικής πορείας που έχει ο καθένας. Δεν μου έρχεται κανένα μήνυμα αισιοδοξίας από τα πιο πιστά ακόμη στη Νέα Δημοκρατία στελέχη. Μάλιστα. Όταν στη Λάρισα, για παράδειγμα, μου λένε ότι δεν θα ξεπεράσει το 15%,
Θυμίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει στο 13-13,5 στις τελευταίες εκλογές και δημοσκοπικά είναι ήδη κάτω από το μισό αυτού του 13%. Αυτό εννοώ ότι βλέπω να έρχεται και για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν το βλέπω μόνο εγώ. Σας είπα, το βλέπουν τα στελέχη της, το βλέπουν μέλη της κοινοβουλευτικής της ομάδας, οι οποίοι το ομολογούν. Δεν το θα το πούν ποτέ δημόσια, αλλά το ομολογούν στις κατηδίαν συζητήσεις τους και εξ αυτού του λόγου και αυτή η νευρικότητα που διαπιστώνεται και αυτή η αντιπαράθεση που πολλές φορές είναι ανεξήγητη με μια πρώτη ανάγνωση σε όσους παρακολουθούν τα τεκτενόμενα. Βλέποντας όλη αυτή την εβδομάδα την πολιτική σας πορεία με τους συνεργάτες μου, έχουμε βγάλει κάποιες ερωτήσεις. Βεβαίως, πολλές από τις ερωτήσεις σήμερα θα κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις τηλεθεατών. Εγώ γιατί κάθε φορά στέλνουν. Αρκεί να προλάβω να απαντήσω σε όλα όσα έχετε ετοιμάσει. Πιστέψαμε, θα προλάβετε. Ήδη έχουν έρθει πρώτες ερωτήσεις από ό,τι με ενημερώνουν. Όμως, βλέπουμε εδώ, θέλαμε να ρωτήσουμε το εξής. Από τη Νέα Δημοκρατία, σας διαγράφει η Νέα Δημοκρατία και επιλέγετε εκείνη την περίοδο να πάτε στους ανεξάρτητους Έλληνες. Τι βρίσκετε και πηγαίνετε στους ανεξάρτητους Έλληνες και στη συνέχεια όμως φεύγετε από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Για ποιο λόγο? Θα σας πω. Δεν ήταν επιλογή μου να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, σαφώς. Η ευχή μου θα ήταν η Νέα Δημοκρατία να είχε τη δυνατότητα εκείνη την περίοδο να αποδεχθεί τη διαφορετική άποψη, να αποδεχθεί την κατασυνείδηση ψήφο που δεν της παρήχα και να αποδεχθεί και τη δυνατότητα κάποιου πολιτικού προσώπου που είχε 30 χρόνια παρουσία σχεδόν μέσα σε αυτή την παράταξη από νέο παιδί, τη δυνατότητα αυτού του προσώπου να διαφοροποιηθεί, εξηγώντας πάντοτε γιατί διαφοροποιήθηκα. Θέλω να είμαι έντιμος μαζί σας, κύριε Μαζάνη. Είστε νέος ρεπόρτερ και η ομάδα σας είναι δυναμική και νεαρή. Να ζητήσετε από τη Νέα Δημοκρατία να σας δώσει τα πρακτικά εκείνης της κοινοβουλευτικής ομάδος, που αν θυμάστε ήταν μακριά από τα μάτια και τα αυτιά των δημοσιογράφων, για να δείτε τι είχα πει στον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε εκείνη την περίφημη κοινοβουλευτική ομάδα μία μέρα πριν πάμε στην ψήφιση του Δευτέρου Μνημονίου και βεβαίως μία μέρα πριν διαγραφώ. Και θα δείτε ότι όλα όσα του είχα θέσει τότε υπόψη σήμερα υφίστανται. Και υπενθυμίζω ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις μου δεν σταμάτησα να επαναλαμβάνω ότι ευχόμουν πάντοτε να δικαιωθεί ο Αντώνης Σαμαράς στην επιλογή του και να μην δικαιωθώ εγώ. Όχι γιατί ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να δείξω μια μετριοπάθεια, αλλά ήθελα να εξηγήσω ότι το ενδιαφέρον μου βρίσκεται στην τύχη της πατρίδας και στην προοπτική της πατρίδας. Για ποιο λόγο και όμως η προοπτική πήγατε της πατρίδας, ναι, αξίζει περισσότερο από την προοπτική καθενός από εμάς που έχουμε ή δεν έχουμε πολιτική καριέρα. Τότε λοιπόν επιβεβαιώθηκα δυστυχώς σε όλα όσα επεσήμανα και σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς τα θεωρεί περίπου αυτονόητα και δεδομένα το να τα ζει. Ήρθαν λοιπόν οι συμπατριώτες μου που με στήριζαν και με ψήφιζαν όλα τα χρόνια και μου ζήτησαν να είμαι ως φωνή τους και να τους εκπροσωπώ και στην επόμενη Βουλή. Και τότε το κόμμα που βρέθηκε πιο κοντά μου ήταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ήταν λογικό. Ήδη είχαν προσχωρήσει 8 από τους τόσους διαγραφέντες βουλευτές και εγώ ήμουνα ο ένατος. Γιατί αποχώρησα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες? Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως. Το έχω πει πολλές φορές. Θα το πω πολύ σύντομα και στη δική σας εκπομπή. Δυστυχώς, η ηγεσία των Ανεξαρτήτων Ελλήνων όχι μόνο δεν αξιοποίησε το πολιτικό κεφάλαιο που πήρε από όλους εμάς, αλλά το σπατάλησε και ίσως το σπατάλησε γιατί το πήρε αυτό το κεφάλαιο ακόπως. Δεν κόπιασε, δεν κουράστηκε. Το πήρε και το σπατάλησε. Άλλα λέγαμε το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ. Και εγώ ως εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος, του οποίου η ηγεσία άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ, δεν μπορώ να συνεχίσω. Όπως καταλαβαίνετε, επαόριστον και για πολύ. Το πρωί μιλούσαμε, ναι, για ευρώ, το μεσημέρι για δολάριο και το βράδυ πάλι για ευρώ. Πας περ μία απόψε, δηλαδή. Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία έχει ή δεν έχει δυνατότητες. Έχει ή δεν έχει την επάρκεια να ανταποκριθεί. Είναι άλλο πράγμα να είσαι βουλευτής με ένα γραφείο συνεργατών για να στηρίζουν την κοινοβουλευτική σου δράση και είναι άλλο πράγμα να ηγείσαι μιας προσπάθειας στην οποία πάρα πολλοί έχουν τις απόψεις τους και πρέπει να βρεις έναν τρόπο αυτές τις απόψεις να τις συμβιβάσεις. Εκείνη την εποχή που σας διέγραψε η Νέα Δημοκρατία, πριν πάτε στους Ανεξάρτητους Έλληνες,
υπήρχε κάποιο άλλο κόμμα που σας προσέγγισε να πάτε με εκείνο ή σκεφτόσασταν μήπως πρέπει να πάτε με κάποιο άλλο κόμμα εκτός από τους Έλληνες? Όχι, κοιτάξτε, αυτό που με απασχόλησε ήταν αν θα έπρεπε να πάω στο σπίτι μου. Και από την ώρα που οι συμπατριώτες μου με όθησαν να συνεχίσω να πολιτεύομαι, η επιλογή ήταν, όχι, δεν ήταν καθόλου δύσκολη, γιατί σας είπα ότι όταν βρίσκεσαι με γνώριμα πρόσωπα και έχεις δεθεί με κάποια από αυτά, ναι, όχι μόνο προσωπικά αλλά και μέσα στη βάσανο μιας διαγραφής, γιατί θα θυμίζω ότι είχαν διαγραφεί 22 βουλευτές για τον ίδιο λόγο. Και με τους μισούς από αυτούς βρεθήκαμε στους ανεξάρτητους Έλληνες. Οι άλλοι μισοί υπέγραψαν τη δήλωση μετανοίας και επέστρεψαν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό διευκολύνει λίγο τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη αμέσως μετά την 6η Μαΐου. Θα θυμίσω το περίφημο non-paper, θα θυμίσω τις αιτιάσεις για παρέτηση 60 βουλευτών προκειμένου να πάμε προς επρόορες εκλογές, πράγματα δηλαδή τα οποία δεν υφίστανται, δεν τα βρίσκει κανείς ούτε στο Σύνταγμα αλλά ούτε στην πολιτική. Και πάμε τώρα στις 21 Μαρτίου του 2013, όπου παίρνετε την απόφαση, ιδρύεται το πολιτικό κόμμα Νέα Μέρα. Δεν το ίδρυσα εγώ. Είσαι ένας από τους ιδρυτές. Μια σειρά αποστελέχων, φυσικά, αλλά είσαι ιδρυτικό στέλεχος. Μου ζήτησαν να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας και το αποδέχθηκαν υπό την προϋπόθεση ότι θα πήγαινε αυτό το νεοσύστατο κόμμα πολύ σύντομα σε οργανωτικό συνέδριο, προκειμένου να επικυρωθεί η απόφαση των στελεχών ή να μην επικυρωθεί. Θέλω να πάω όμως στο πώς προέκυψε και φυσικά το όνομα του κόμματος, αλλά και η δημιουργία του κόμματος. Η δημιουργία του κόμματος ήταν απότοκος της διαπίστωσης όλων όσων το δημιουργήσαμε, ότι διαμορφώνεται ένα μπλοκ δύο κεντρικών θέσεων στην χώρα και εμείς δεν καλυπτόμαστε ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. Το ένα μπλοκ θέλει να φέρει τους Έλληνες πίσω από τη λογική, είναι μοιραίο να έχουμε μνημόνιο και σήμερα και για πολλά ακόμα χρόνια και τους καλεί στην ουσία να αφαιθούν σε αυτή τη μυρολατρική αντιμετώπιση της πολιτικής κατάστασης, και το άλλο μπλοκ, το λεγόμενο αντιμνημονιακό, το οποίο όμως έχει έναν πολύ θολό λόγο, έναν λόγο που δεν παρέχει την βεβαιότητα ότι ανταποκρίνεται στις ελπίδες και στα θέλω των Ελλήνων. Και βεβαίως, γύρω από τα δύο αυτά κύρια μπλοκ, υπάρχουν επιμέρους κόμματα, πολλά είναι η αλήθεια, και κοινοβουλευτικά, τα οποία παίζουν ακόμα και τον ρόλο του λαγού. Δηλαδή, άλλα, τι εννοείται του λαγού? Άλλα εκτονώνουν την οργή των Ελλήνων, άλλα αναλώνονται σε γραφικότητες και άλλα είναι κλεισμένα στο καβούκι τους. Θα το πω πολύ απλά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια συνεπή στάση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τη στάση του στάση χελώνας. Δηλαδή, γύρω μας γίνεται χαμός κυρίου και το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει κλεισμένο στο καβούκι του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκφράσει όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα τα οποία απογυμνώνονται καθημερινά από τις δυνατότητες που είχαν στο παρελθόν και όμως δεν προστρέχουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την άλλη, υπάρχει, αναφέρουμε πάντοτε στα κοινοβουλευτικά κόμματα, σαφώς, η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή, εγώ θα το πω ευθέως, όσο και αν ενοχλήσει, είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να προβληθεί και να οθήσει πολλούς Έλληνες οργισμένους να κατευθυνθούν στους δικούς της κόλπους. Να μην αλλάξει τη λογική, στη λογική της δημιουργίας και της θεωρίας των δύο άκρων. Θα έχει σημασία αυτό που σας λέω. Υπάρχει ατζέντα ερωτήσεων για τη Χρυσή Αυγή. Πριν πάμε εκεί, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις, διότι έχω μπροστά μου δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, μία της Μέτρων Ανάλυσης και μία της ΑΛΚΟ, που δείχνουν κάποιες στάσεις. Φυσικά δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ έχω δει δημοσκοπήσεις πολλές. Δεν θέλω να σχολιάσω. Αν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις ή αν πιστεύετε ότι δείχνουν απλά μια τάση. Θα σας πω τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και παρά το ότι αποσιωπούν ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την κριτική τους αντιμετώπιση, είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει. Αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει την ολόθερμη στήριξη του ελληνικού λαού. Κανένα κόμμα δηλαδή δεν κερδίζει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Δεν έχει προφανώς να του πει κάτι για να το αγκαλιάσει ένας λαός απελπισμένος και οργισμένος και να το οθήσει ψηλά. Αυτό όμως που αποκρύπτουν οι δημοσκοπήσεις, και
Δεν γνωρίζω κατά πόσο εσείς το ξέρετε, αλλά εμένα μου το έχουν πει οι ίδιοι οι δημοσκόποι. Οι δημοσκόποι είναι ότι στα 10 τηλέφωνα που καλούν, τα 8 τους τα κλείνουν κατάμουτρα. Και το αποτέλεσμα που καταγράφεται είναι από εκείνο το 20% που καταδέχονται να μπουν στη λογική των ερωτήσεων και να απαντήσουν στο τηλέφωνο. Συμπερασματικά υπάρχει. Σε αυτούς που καταγράφονται τα ποσοστά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που λένε δεν θα πάρω και περιμένω να δω, και υπάρχει ένα ακόμα πιο συντριπτικό ποσοστό που ξεπερνάει το 70% και σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζει και στο 80%, που δεν μπαίνουν καν στον κόπο να συνομιλήσουν με τις εταιρείες δημοσκοπίας. Άρα να φανταστώ το γεγονός, λοιπόν, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας ανοιχνεύουν ως κόμμα, δεν το δέχεστε. Όχι, όχι, μας ανοιχνεύουν. Και μας ανοιχνεύουν και μας ανοιχνεύουν και στο άλλο κόμμα ή χαμηλά. Υπήρχαν δημοσκοπήσεις παλιότερα, το Μάιο, τον Ιούνιο, που σας έδειχναν 2,1, 2,3. Ναι, τελευταίες δημοσκοπήσεις όμως που βλέπω, δηλαδή αν δούμε τις τελευταίες δύο, τις Μέτρων Ανάλυσης και τις Άλκο, δεν σας έχει βάλει μέσα. Ξέρετε πόσο ρωτάνε τον κόσμο, κύριε Μαζάνη, για το τι κόμμα θα ψηφίσει. Θα σας πείτε μου. Πρώτα απ' όλα αναφέρονται με το όνομά τους στα 7 κοινοβουλευτικά κόμματα. Εάν ο πολίτης που ερωτάτε πει κανένα από αυτά, πατάει το άλλο. Είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Άρα λοιπόν προσέξτε, μέσα στο προσέξτε, άλλο κόμμα εννοείται ότι είστε και εσείς. Όχι, όχι, προσέξτε, θέλω να το καταλάβετε. Ναι. Πατάει το άλλο. Στο άλλο έρχεται ένας δεύτερος γύρος και γίνεται ονομαστική αναφορά στα κόμματα που έλαβαν μέρος στις τελευταίες εκλογές και απλά δεν μπήκαν στη Βουλή. Εάν παρόλα αυτά ο πολίτης πει άλλο, τότε του λένε ονομάτισε το. Πρέπει να σας πω ότι όταν είσαι εντελώς αποκλεισμένος από τα ορθόδοξα και συμβατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία τυχαίνει να είναι και η εθνική εμβέλεια, δυσκολεύεται ο πατέρας μου και ο πατέρας σας να θυμηθεί ότι το κόμμα του οποίου κάποια στελέχη κάπου συνάντησε και κάπου άκουσε να τα λένε καλά ή λιγότερο καλά λέγεται Νέα Μέρα. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που εμείς το αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο των πολύ μικρών δυνατοτήτων που έχουμε, γιατί δεν είμαστε ένα πλούσιο κόμμα. Είμαστε ένα κόμμα που συντηρείται εκ των ενόντων από τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες των στελεχών του και των ανθρώπων που το στηρίζουν και το πιστεύουν. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, κάνοντας δουλειά door to door. Και βεβαίως αυτή είναι μια δουλειά δύσκολη, πολύ δύσκολη. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μια άλλη επιλογή, να γίνουμε επαγγελματίες της πολιτικής και να συμβιβαστούμε με τους μεν ή με τους δε. Αυτό θέλαμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί εσείς μας δίνετε σήμερα ένα παράθυρο στον κόσμο και μας επιτρέπετε ένα κομμάτι αυτού του κόσμου που δεν μας βρίσκει εύκολα σήμερα να μας δει. Ας πάμε στις δημοσκοπήσεις, τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις. Η μία είναι για το Έθνος της Κυριακής, της Μέτρων Ανάλυσης. Μια περίληψη θα σας πω, να το σχολιάσετε κι εσείς. Στη δημοσκόπηση λοιπόν της Μέτρων Ανάλυσης που δημοσιεύει το Έθνος της Κυριακής, την πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 0,8%. Συγκεντρώνοντας το 20,5% έναντι 19,7% που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί η Χρυσή Αυγή, 6,9%. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Να τα διαβάσω και να το σχολιάσω και μετά, κύριε Σταθμό. Διαβάστε τα για τον κόσμο που μας ακούει. Σαφώς. Το ΠΑΣΟΚ με 4,3%, το ΚΚΕ με 3,4%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,2%. Και η Δημάρ 2,5%. Δεν μπαίνει στη Βουλή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή. Η αδιευκρίνηστη ψήφος όμως φτάνει το 32,7%. Ο Αντώνης Σαμάρας θεωρείται με 31% καταλληλότερος για πρωθυπουργό, σε ένα 16% που επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 52% εκτιμά πως αν γίνουν εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι νικητής, είτε με μικρή είτε με μεγάλη διαφορά. Το 59%, εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει αυτό, εκτιμά πως η χώρα δεν πρέπει στην παρούσα φάση να οδηγηθεί σε εκλογές, ενώ το 56% τάσεται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων. Μήπως το τελευταίο αυτό σας αφορά? Όχι, δεν αφορά εμένα. Αφορά αυτό που σας έλεγα. 56% να τάσετε υπέρ των νέων κομμάτων. Υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων. Μπορεί να μην τα ψηφίσει ποτέ, αλλά τάσετε υπέρ της ανάγκης να δημιουργηθούν. Κοιτάξτε, το τελευταίο ποσοστό το θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζω ότι υφίσταται. Δηλαδή μια πλήρης αποστροφή του κόσμου, γι' αυτό και δεν συμμετέχει και σε δημοσκοπήσεις, στα κόμματα τα οποία σήμερα διαφεντεύουν την τύχη του. Αλλά θέλω να μείνω ιδιαίτερα στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, αυτό το ποσοστό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μου είπατε και για τη Χρυσή Αυγή, για το 6,9. Αυτά τα ποσοστά ότι δεν υπάρχουν. Γιατί το λέτε αυτό? Και αυτό το ποσοστό
θεωρώ ότι είναι μικρό. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Της Χρυσής Αυγής. Δημοσκοπικά, ναι, δεν είναι, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Είναι άλλο πράγμα, ακούστε κύριε Μαζάνη, τι θα κάνει ο κόσμος, ο πολίτης, ο Ελλήνας, η Ελληνίδα, όταν πάει μπροστά στην κάλπη. Αλλάζει, σαφώς. Και εκεί η ψήφος του είναι σε συνάρτηση και με το πρόσωπο που έχει απέναντί του. Και είναι άλλο πράγμα όταν καλείται να απαντήσει στην έρευνα μιας δημοσκόπησης. Σας λέω λοιπόν ότι δημοσκοπικά αυτά τα ποσοστά είναι υπερδιωγγωμένα στη μία περίπτωση και υποβαθμισμένα στην άλλη. Γιατί πολύ απλά όποιος έχει μάτια και αυτιά και κινείται μέσα στην κοινωνία δεν μπορεί παρά να το βλέπει. Δεν μπορεί να το βλέπω και να το ακούω. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να απορρίψετε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Σίγουρα όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει. Βεβαίως και δεν υπάρχει. Ωραία. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Άρα για να υπάρχει κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Κοιτάξτε, και στις επόμενες εκλογές. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Θα σας πω κάτι. Και ελπίζω να μπορέσω να γίνω κατανοητός, γιατί δεν είναι και αρκετά εύκολο αυτό που θέλω να πω. Εάν κάπου νιώθετε ότι χρειάζεται διευκρίνηση, θέλω να με διακόψετε και να μου το ζητήσετε. Κοιτάξτε κάτι. Κάνουμε ένα λάθος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα συζητάμε για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, ενώ αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να εξηγούμε στους πολίτες από σήμερα μέχρι και την ημέρα των εκλογών ποια είναι η πρότασή μας. Οι πολίτες δίνουν νόημα με την ψήφο τους σε αυτή την προσπάθεια και πάμε να ανιχνεύσουμε από το βράδυ των εκλογών και μετά αυτή τη στάση των πολιτών. Εκεί πρέπει να μπει η συζήτηση για το ποια είναι η ενδεχόμενη συνεργασία, με ποιον, σε ποια βάση, με ποια πλατφόρμα. Εάν προσπαθούμε, και προσέξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δημοσιογραφικά απολύτως δικαιολογημένο αυτό το ερώτημα και απολύτως κατανοητό. Η δουλειά όμως του πολιτικού δεν είναι να λέει στον πολίτη αν με ψηφίσεις εγώ θα συνεργαστώ με αυτόν. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εξηγεί τη θέση του. Γιατί δηλαδή θα πρέπει σήμερα να υπάρχει Νέα Μέρα? Σαφώς, και να μην υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που γιατί λέτε... θα πρέπει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και όχι κάτι άλλο. Πρέπει να εξηγούμε με όλη μας τη δύναμη. Το καταλαβαίνω αυτό και που να λέτε. Καταβάλουμε προσπάθεια μέχρι και την ημέρα των εκλογών να πείσουμε αυτό το ποσοστό των Ελλήνων που εσείς βλέπετε ότι είναι αποστασιοποιημένο να έρθει μαζί μας. Αν δεν τα καταφέρουμε, είναι μια δεύτερη υποχρέωση και καθήκον του πολιτικού να ερμηνεύσει σωστά την ψήφο του πολίτη και να τη διαχειριστεί σωστά. Και αυτό κρίνεται από την επόμενη κυβέρνηση. Σαφώς και είναι και στην ατζέντα των ερωτήσεων αυτά που λέτε. Θέλω όμως να πάω σιγά σιγά για να λύσουμε κάποια θέματα τα οποία μας στέλνουν και όλη την εβδομάδα πολίτες, τις ερωτήσεις που παίρνουμε από τους πολίτες. Τις κάνουμε και εμείς ερωτήσεις παράλληλα. Είπαμε λοιπόν πριν ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Τώρα θέλω να πάω στις εκλογές που έρχονται, τις δημοτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Και να σας ρωτήσω αν σας έχει γίνει πρόταση για συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα. Είτε στις δημοτικές εκλογές είτε στις ευρωεκλογές που έρχονται. Κοιτάξτε, εμείς μετά την προγραμματική συνδιάσκεψη που οργανώσαμε στα μέσα του Δεκεμβρίου, έλαβαμε μία απόφαση. Και εξουσιοδοτήθηκα από την συνδιάσκεψη να αναλάβω πρωτοβουλίες διερεύνησης πιθανής συνεργασίας πολιτικής και εκλογικής με κινήσεις, κινήματα, κόμματα, ακόμα και προσωπικότητες. Και πρέπει να σας πω ότι με βρίσκεται στην μέση αυτής της προσπάθειας, ελπίζοντας ότι πολύ σύντομα, το αργότερο μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου, θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα αυτής της ζήμωσης. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε απευθύνει προς κλητήριο. Έχουμε δει τις διακηρύξεις, τον προγραμματικό λόγο, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα επιλέγουν να εκφέρουν τον λόγο τους δημόσια. Για να δούμε με ποιους είμαστε σχετικά κοντά και θα μπορούσαμε να συγκροτήσουμε μια αξιόπιστη πολιτική πλατφόρμα. Και για τις δημοτικές και για τις ευρωεκλογές. Για τις δημοτικές, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια άποψη σαφή. Ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να απαλλαγούν από τα κομματικά βαρύδια. Και θα πρέπει να σεβαστούμε απολύτως τις διεργασίες που γίνονται μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Τι νόημα έχει, να το πω έτσι απλά, να πω εγώ στη δικιά σας γειτονιά ποιος είναι ο ιδανικότερος για να διαχειρίζεται τα θέματα καθαριότητας ή λειτουργίας του Δήμου σας. Δεν έχει νόημα. Είμαι σίγουρος ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εκεί που πιστεύουμε ότι θα δοθεί μια σοβαρή πολιτική μάχη και θα επηρεάσει
και τις ευρωεκλογές είναι στις περιφέρειες. Και στο σημείο αυτό θέλω να εξηγήσω ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προηγηθούν οι περιφερειακές εκλογές μία Κυριακή των ευρωεκλογών δυστυχώς δείχνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς και υπάρχει μια κουτοπονηριά ακόμα και αυτή την περίοδο της κρίσης. Και το εξηγώ σαφώς. Τι πιστεύει, σε τι ελπίζει η κυβέρνηση, ότι εσείς που μπορεί να πάτε, δεν ξέρω αν είστε ή δεν είστε τεροδημότες, για να ψηφίσετε την πρώτη Κυριακή στο χωριό σας, στην πόλη της καταγωγής σας και σαφώς στην περιφέρεια, δεν θα το ξανακάνετε τη δεύτερη Κυριακή. Και δεν θα το κάνετε πολύ πιο εύκολα εάν ο υποψήφιος τον οποίο στηρίξετε δεν έχει περάσει στο δεύτερο γύρο. Και ελπίζει κουτοπώνυρα η κυβέρνηση ότι έτσι θα οθήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων σε αποχή από τις ευρωεκλογές. Σου λέει, πήγανε τη μία Κυριακή του Πάσχα στο χωριό, πήγανε τη δεύτερη Κυριακή 18 Μαΐου, πρώτη Κυριακή αυτοδιοικητικών εκλογών στο χωριό, δεν βγήκε, ψήφισαν τον ξάδερφό τους, ψήφισαν τον φίλο τους, τον γνωστό τους, αλλά δεν πήγε ο συνδυασμός στο δεύτερο γύρο. Δεν θα πάνε στις ευρωεκλογές. Και είναι λυπηρό, γιατί εγώ ήμουνα εισηγητής σε αυτή την συζήτηση και είχα τότε διαβλέψει ότι το μόνο θετικό από την ταυτόχρονη διεξαγωγή ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών την πρώτη Κυριακή είναι ότι έτσι στέλνουμε περισσότερο κόσμο στην κάλπη των ευρωεκλογών για να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την θέση της χώρας στην Ευρώπη αλλά και την ευρωπαϊκή προοπτική. Με την αλλαγή που προωθεί τώρα η κυβέρνηση, τι γίνεται, υποδαυλίζεται στην ουσία ένα μέρος του ελληνικού λαού να μην πάει να ψηφίσει τις ευρωεκλογές. Τριπλές κάλπες βλέπετε. Τριπλές κάλπες, εννοείται και εθνικές εκλογές. Όχι, γιατί πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει στήσει αυτή τη διαδικασία της πρώτης Κυριακής των αυτοδιοικητικών, της δεύτερης Κυριακής ευρωεκλογών, ακριβώς για να εκτονώσει και να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τα συναισθήματα των Ελλήνων εν ώψη των εθνικών εκλογών, που εγώ πιστεύω δεν θα αργήσουν μετά τις ευρωεκλογές. Φαντάζομαι ότι η άποψή σας για τη Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον όπως προσπαθήσατε να μου πείτε πριν, είναι ότι αυτός ο κόσμος που ψηφίζει Χρυσή Αυγή ψηφίζει λόγω αντίδρασης. Πρώτα απ' όλα δεν ψηφίζει ακόμα Χρυσή Αυγή. Που ψήφισε αυτό. Η Χρυσή Αυγή έχει ένα σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων, τον οποίο δεν γνωρίζω αν μπορεί να τον απομειώσουν οι φυλακίσεις των πρωτοκλασσάτων στελεχών της και ο ανόητος τρόπος με τον οποίο επέλεξε η κυβέρνηση να αντιπαρατεθεί μαζί της. Αλλά είναι σαφές ότι δημοσκοπικά υπάρχει ένα αρκετά ευάριθμο ακροατήριο Ελληνίδων και Ελλήνων που την επιλέγουν δημοσκοπικά. Γιατί συνειδητά ή λόγω αντίδρασης. Εγώ πιστεύω λόγω αντίδρασης. Λόγω αντίδρασης. Λόγω αντίδρασης. Κοιτάξτε κύριε Μαζάνη, αν βγει ο κύριος Πρετεντέρης σήμερα το βράδυ στο Μέγκα και με πει Τσογλάνη, να ξέρετε ότι από αύριο θα μετράω στις δημοσκοπήσεις πάνω από 30%. Μάλιστα. Θα είμαι ανιχνεύσιμος. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός έχει ταυτοποιήσει ορισμένα πρόσωπα με ό,τι πιο απεχθές και αντιπαθητικό μπορεί να βρει μπροστά του. Και αναφέρθηκα όχι σε ένα πολιτικό αλλά σε ένα δημοσιογράφο για να καταλάβετε ότι η κλίμακα αυτής της απέχθειας ακουμπάει παντού. Δεν είναι μόνο στην πολιτική αλλά και σε ό,τι είναι στον περίγυρο αυτής της πολιτικής αυλής. Συνεπώς, αυτοί που επέλεξαν να γιγαντώσουν τη Χρυσή Αυγή το έκαναν με σχέδιο. Όταν λες στον κόσμο μη πάτε στη Χρυσή Αυγή, κάνει το αντίθετο. Και ο Έλληνας, ειδικά ο Έλληνας, ο οποίος έχει καταγραφεί ως ένα στοιχείο αντιδραστικό, επαναστατικό, ελεύθερο θα πω σε μια άλλη εκδοχή, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ο Καποδίστριας, όταν ήθελε να μάθει τους Έλληνες να τρώνε πατάτες, λέει ο θρύλος, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, αλλά λέει ο θρύλος, ότι έβαλε μερικούς στρατιώτες να την φρουρούνε, την πατάτα, σε αποθήκες. Οι Έλληνες βρήκαν τρόπο να την πάρουν από την μισάνοιχτη πορτούλα που είχε αφήσει επίτηδες ανοιχτή και να μάθουν να τρώνε πατάτα. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο στέλνει Έλληνες στη Χρυσή Αυγή, γιατί εξυπηρετούνταν σε πρώτη φάση η θεωρία των δύο άκρων. Μονάχα που αυτό κατέστη ανεξέλεγκτο. Εσείς και τώρα δεν μπορεί να μαζευτεί. Θεωρία των δύο άκρων πιστεύετε? Όχι βέβαια. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια ανόητη, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, μια ανόητη θεωρία
η οποία εκολάφθηκε κατά παράδοξο τρόπο στο μυαλό ανθρώπων που έλκουν την πολιτική τους καταγωγή από την άκρα αριστερά. Και σήμερα είναι σύμβουλοι του Αντώνη Σαμαρά. Πριν περάσω στο πρόγραμμά σας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας πείτε βεβαίως και για κάποια σοβαρά προβλήματα της χώρας, τις λύσεις που προτείνει το κόμμα, θέλω να μου σχολιάσετε και την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη στο Δήμο της Αθήνας, διότι είναι θέμα σήμερα σε όλα τα site, στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων. Έβαλε υποψηφιότητα. Λέγανε, το ακούγαμε, το ξέραμε. Κάποιοι το ξέρανε, κάποιοι το ακούγανε. Κάποιοι ήταν σίγουροι. Δεν ξέρω αν αυτή η υποψηφιότητα οδηγήσει σε άλωση της Αθήνας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι και μόνο που αυτή η υποψηφιότητα ενθαρρύνεται δημοσκοπικά, καταδεικνύει την αποτυχία όλων των προηγούμενων δημοτικών αρχών να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που έχουν οι γειτονιές της Αθήνας. Αυτό σε ένα συσχετισμό με την οικονομική πυρηνταποθήκη, αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί την έφλεκτη ύλη που ακούγει στο όνομα Ηλίας Κασιδιάρης. Αλλά θα σας έλεγα ότι εμείς έχουμε καλέσει πολλές φορές, γιατί δεν φοβόμαστε το διάλογο, στο τραπέζι τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Βεβαίως. Και εγώ προσωπικά το έχω κάνει απευθυνόμενος και στον αρχηγό της, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, προτού βεβαίως αυτός ακόμη προφυλακιστεί. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Ή κάτι είναι παράνομο και δεν το αφήνεις να εκπροσωπήσει τον ελληνικό λαό, ή είναι νόμιμο και το υποχρεώνεις να μπει στην ίδια βασανιστική αντιμετώπιση που έχουν όλα τα άλλα κόμματα. Υπό ποια έννοια εμείς πρέπει να ανακρινόμαστε σε ένα κανάλι, και το θέλουμε, για το τι ακριβώς λέμε για την επόμενη μέρα, αλλά η Χρυσή Αυγή πρέπει να βρίσκει διέξοδο και δικαιολογία και άλοθη στον αφορισμό «δεν μας καλούν και δεν μας στέλνουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουμε». Όχι. Έπρεπε να καθίσουν οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων μαζί τους στο ίδιο τραπέζι και να κερδίσουν εκεί τη μάχη της αντιπαράθεσης. Όσο τους κόβουν το τραπέζι και την οθόνη, τόσο τους γιγαντώνουν. Και αυτό γίνεται στα πλαίσια αυτής της παράδοξης λειτουργίας την οποία υπενήχθηκα περί υπόγειας τροφοδότησής της, γιατί κοιτάξτε, αν καθίσετε να μιλήσετε μαζί τους, δεν θα σας πούν και πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα. Διαπιστώσεις, ναι. Αφορισμούς, ναι. Χαρακτηρισμούς, ναι. Αυτούς που μπορεί να κάνουμε κι εμείς κι εσείς. Και τελικά είναι αυτοί που κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Για το διατάφτα, εγώ δεν ξέρω ακόμη τι λέει η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Τρίτο μνημόνιο, κύριε Ζώη. Πιστεύετε ότι θα έχουμε ή όχι νέα μέτρα? Εμείς το έχουμε προεξοφλήσει με βάση τα οικονομικά στοιχεία, τα δημοσιονομικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από την περασμένη άνοιξη, και θεωρούμε ότι είναι νομοτελειακό. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, κύριε Μαζάνη, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, στην ουσία μας επιβεβαίωσε. Αυτό δηλαδή που απορρίπτει ο κύριος Τουρνάρας και το Οικονομικό Επιτελείο, έρχεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής να το επιβεβαιώσει. Ότι τον Απρίλιο θα έχουμε νέα μέτρα, και βεβαίως προεξοφλεί ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη ζημιά πια στη χώρα, ώστε η χώρα θα είναι υπό εποπτεία για πολλά ακόμη χρόνια από τους δανειστές της. Και θα θυμίσω ότι ο Σπίγκελ, που απηχεί τις απόψεις της γερμανικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ, απαντώντας στην ουσία στο διάγγελμα του Αντώνη Σαμαρά ότι το 2014 τελειώνει το μνημόνιο, αναφέρεται σε κατά φαντασία θεραπευμένο και παραλληλίζει την Ελλάδα εις ό,τι αφορά, με τις αποδεκτές αναλογίες βεβαίως, την λειτουργία του κράτους με αποτυχημένο κράτος τύπου Πακιστάν και Αφγανιστάν. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Και όποιος δεν θέλει να τη δει, απλά εθελοτυφλεί ή το κάνει από ιδιοτέλεια εν ώψη των εκλογικών αναμετρήσεων που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι μπορούν να μας στέλνουν τις ερωτήσεις τους στο ask.fm/έχω θέμα. Είναι η πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει. Διαβάζω τις ερωτήσεις σας προς τον κύριο Ζώη. Το στέλνετε, βάζετε το URL αυτό που βλέπετε, γράφετε την ερώτησή σας ανώνυμα και τη διαβάζω προς τον κύριο Ζώη.
Να δούμε τώρα ποιες είναι οι προτάσεις του κόμματός σας για την έξοδο από την κρίση, κύριε Ζώη. Σιγά σιγά, να πάμε πρώτα στα οικονομικά. Πρώτα απ' όλα στα οικονομικά. Το πρόγραμμα φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Θα σας έλεγα πρώτα τα πολιτικά. Τα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά. Για να σας απαντήσω και θα πάμε στα οικονομικά. Για να σας απαντήσω ακόμη και στην, ακόμη και στην προηγούμενη ερώτηση που ίσως νομίζετε ότι προσπάθησα να την αποφύγω. Για ποια ερώτηση λέτε? Για τις συνεργασίες. Συνεργασίες με άλλα κόμματα. Μετά τις εκλογές. Εμείς πρώτα απ' όλα είμαστε θετικοί υπέρ της λειτουργίας μιας κυβέρνησης εθνικού σκοπού. Όχι εθνικής ενότητας ή σωτηρίας. Γιατί αυτό στα μάτια του ελληνικού λαού φαντάζει με μια τακτοποίηση όλων των κομμάτων που ψάχνουν έναν τρόπο να βρούνε λόγο ύπαρξης. Άρα θα συμμετέχατε. Αλλά σε μια οικουμενική κυβέρνηση. Προσέξτε, σε μια κυβέρνηση. Όπως σας την προσδιορίζω, εθνικού σκοπού. Μάλιστα. Όπου είναι σαφές ότι συμφωνούμε τους σκοπούς που πρέπει να υπηρετήσει η κυβέρνηση. Συμφωνούμε. Έχουμε το πλαίσιο αυτής της λειτουργίας και βρίσκουμε τα μέσα για να φτάσουμε στον εθνικό σκοπό, δίνοντας βεβαίως ορίζοντα χρονικό. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι, κύριε Μαζάνη, με άλλα μέσα σβήνεις μια φωτιά όταν αυτή εκδηλώνεται στο πρώτο λεπτό, όταν δηλαδή πέφτει η γόπα στο έδαφος και παίρνουν μερικά χόρτα ξερά φωτιά. Με άλλα μέσα σβήνεις τη φωτιά όταν αυτή έχει επεκταθεί στο σπίτι σου. Με άλλα μέσα όταν καίει μια πλαγιά. Και με άλλα μέσα όταν έχει πάρει φωτιά ο κάμπος. Εδώ τώρα έχει πάρει φωτιά ο κάμπος. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα μέσα του κόσμου που είναι απαραίτητα για να τη σβήσουμε, ή θα αφήσουμε τη φωτιά να πηγαίνει για τη θάλασσα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσει το ερώτημα, είναι κέριο ερώτημα, μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όποιος σχεδιασμός και αν έρθει από οποιοδήποτε κομματικό επιτελείο σκοντάφτει στο μεγάλο χρέος. Το δυσβάστακτο δημόσιο χρέος. Το οποίο πρέπει να υπενθυμίσω ότι εκτοξεύθηκε από το 2009 στο 2014 60 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή μπήκαμε σε επιτήρηση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα και το χρέος, και το χρέος ανέβηκε πάνω από 50%. Ωραία. Να μας πείτε όμως κάποια πρόταση. Δηλαδή, χρειάζεται κούρεμα του χρέους. Κούρεμα του χρέους. Όχι διαγραφή, να φανταστώ. Κούρεμα του χρέους. Να μας εξηγήσετε τι σημαίνει κούρεμα όμως. Κούρεμα του χρέους σημαίνει. Γιατί κάποιοι λένε κατευθείαν διαγραφή του χρέους. Κούρεμα να το μειώσουν. Ναι, κοιτάξτε. Αλλά να το κάνουμε και κατανοητό. Υπάρχει το χρέος προς τους δημόσιους δανειστές, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους που πλέον το χρωστάμε σε κράτη, δηλαδή σε λαούς. Δεν το χρωστάμε σε ιδιωτικές εταιρείες ή σε ιδιώτες επενδυτές. Το χρωστάμε σε άλλους λαούς, σε άλλα κράτη. Και αυτό το χρέος δεν μπορεί παρά να διαπραγματευτεί με τους εκπροσώπους αυτών των λαών για το πώς θα κουρευτεί. Στο πλαίσιο μιας αλληλεγγύης για μας αυτονόητης, όταν θέλουμε να λειτουργήσουμε στην ίδια κοινότητα που λέγεται Ευρώπη. Όπως είχαν την ευκαιρία οι Γερμανοί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να λειτουργήσουν. Όπως δεν είχαν την ευκαιρία οι Γερμανοί να το κάνουν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γι' αυτό και μέσα στην δημοκρατία της Βαϊμάρης άνθεσε το λουλούδι του ναζισμού, ναι, που οδήγησε εκεί που οδήγησε. Κύριε Ζώη, ένα κούρεμα του χρέους καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, αν δεν το λέω σωστά, διαψεύστε με. Κούρεμα σημαίνει διαγράφω από τα 300 τόσα δις κάποια χρήματα, άρα σημαίνει ότι παραδέχομαι όμως και το χρέος μου. Κοιτάξτε, αν εννοείτε ποια είναι η θέση της Νέας Μέρας, ναι, θέλουμε για να... το αν χρωστάμε όλο αυτό το χρέος που έχουμε. Σας. Ναι, ναι, μια στιγμή. Αν ήσασταν στην κυβέρνηση. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Τι θα θέλω κάνω να καταλάβω ακριβώς το ερώτημα. Με ρωτάτε ποιο είναι το αίτημά μας προς τους δανειστές ή με ρωτάτε τι πιστεύουμε εμείς για το πώς έχει διαρθρωθεί το χρέος μας. Η ερώτησή γιατί μου... όταν μιλάς με τους δανειστές θα ζητήσεις κούρεμα. Εάν απευθύνεσαι στους δανειστές και ζητάς διαπραγματευτικά να διαχειριστείς το χρέος, θα ζητήσεις κούρεμα. Γιατί δεν μπορεί να ζητήσει κάποιος διαγραφή του χρέους το έχω ακούσει αυτό ως άποψη. Αυτό είναι το κούρεμα, είναι διαγραφή. Όταν του λες ότι από τα 300 τόσα δισεκατομμύρια
Εγώ ζητώ να μου κουρέψετε το χρέος ώστε αυτό να είναι, βιώσιμο. Να μπορώ δηλαδή με τη δουλειά μου, αυτό σημαίνει βιώσιμο, με τη δουλειά μου να το αποπληρώσω ή να το εξυπηρετήσω. Είναι διαγραφή ενός μέρους. Αυτό λέγεται κούρεμα. Ναι. Διαγραφή, αν εννοείται. Χρέος ή κούρεμα. Οριστική διαγραφή του χρέους. Πέστε το και έτσι. Αν θέλετε να μου πείτε, αν θέλετε, όχι, είναι, λέμε το ίδιο πράγμα. Απλά υποψιάζουμε ότι θέλετε να με ρωτήσετε αν όλο το χρέος που έχουμε μπροστά μας είναι νόμιμο ή υπάρχει και παράνομο χρέος εκεί μέσα. Ρωτάω συγκεκριμένα την πρόταση του κόμματός σας. Η πρόταση του κόμματός μας το από τις 21 Μαρτίου είναι κούρεμα του χρέους. Όταν με τον άλλον συζητάς, κάθεσαι σε ένα τραπέζι και συζητάς, ζητάς κούρεμα του χρέους. Και βεβαίως δεν θα μιλήσεις με τον Τόμψεν. Αυτή είναι η λάθος ερώτηση που μου κάνατε. Όχι, όχι. Ο Τόμψεν είναι ότι έχετε Τόμψεν, την Τρόικα μπροστά σας. Όχι, δεν μιλάς με την Τρόικα. Δεν μιλάς με την Τρόικα. Η Τρόικα είναι. Εγώ τους σέβομαι ως ανθρώπους. Δεν θα μιλούσατε με την Αλλά είναι η απεσταλμένη μιας ηγεσίας πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βεβαίως και δεν θα μιλούσα με την Τρόικα, γιατί πια το πρόβλημα της χώρας δεν αντιμετωπίζεται σε διαπραγμάτευση και σε συναλλαγή με την Τρόικα. Το πρόβλημα της χώρας είναι πολιτικό, δεν είναι αυστηρά οικονομικό. Έχει να κάνει με τις πραγματικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας και της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών και όχι μόνο. Και υπό την έννοια αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά σε μια πολιτική διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και πάλι λέω όχι μόνο. Θυμίζω ότι η Λαγκάρντ, επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα που σας λέω εγώ αυτή την ώρα. Λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η κυρία Μέρκελ όμως, όταν απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς, του λέει τράβα να μιλήσει με την Τρόικα. Και ο κύριος Σαμαράς πάει να μιλήσει με την Τρόικα. Αυτό είναι αδιανόητο. Έχει στο πλαίσιο μιας ισότιμης συμμετοχής της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, λες δημόσια ότι η συζήτηση τελείωσε με την Τρόικα. Η συζήτηση τελείωσε με την Τρόικα. Και δεν το λέει ο Ζώης. Το λέει ο Σβόμποντα. Το λένε πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη. Το λένε εν ώψη ευρωεκλογών και άλλοι οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών. Και δεν θα το πούν οι Έλληνες πολιτικοί. Το λέει το Ευρωκοινοβούλιο. Όταν λέει κύριε Μαζάνη σε έκθεσή του πριν από 10 μέρες, καταπέλτης έκθεση, ότι με την εφαρμογή των μνημονίων στην Ελλάδα παραβιάστηκαν όροι της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε για ποιο πράγμα συζητάμε. Συνεπώς, στον κύριο Σούλτς που ήρθε στην Ελλάδα για να μας πει το Pacta Sunt Servanda, δηλαδή οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται, εμείς τα απαντούσαμε ακριβώς με το ίδιο αξίωμα. Επειδή οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται, καλείστε κύριε Σούλτς εσείς και οι ομόλογοί σας να υπερασπιστείτε το δικαίωμα της Ελλάδας εφαρμόζοντας την έκθεση καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτον, να αποκαταστήσετε τις ζημιές που αυτή προκάλεσε ακόμα και με κοινοτικούς πόρους και δεύτερον, να προχωρήσετε στη σταδιακή αλλά άμεση κατάργηση όλων αυτών των μέτρων που προκάλεσαν τις ζημιές. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Θέλω να σας πω ότι έχουμε συμμάχους. Έχουμε συμμάχους. Το δίλημα που βάζει ο κύριος Σαμαράς Ευρώπη ή έξω από την Ευρώπη είναι απαράδεκτο. Γιατί το Ευρωκοινοβούλιο μας δίνει τα όπλα για να απαντήσουμε στο δίλημα που έθεσε ο κύριος Σαμαράς. Το Ευρωκοινοβούλιο λέει στον κύριο Σαμαρά ότι παραβιάστηκαν οι όροι της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μνημόνιο. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει από την Επιτροπή, από την Κομισιόν, να πάρει μέτρα για να αποκατασταθούν οι ζημίες. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει να καταργηθούν σταδιακά όλα αυτά τα μέτρα που επέφεραν αυτή τη ζημία στον ελληνικό λαό. Και εμείς τι λέμε? Λέμε πάμε να ψηφίσουμε για το αν θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη ή όχι. Παιδικά και ανόητα διλήμματα που αποδυναμώνουν πλήρως τη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα. Πρώτον, να διαπραγματευτεί. Δεύτερον, να απαιτήσει. Τρίτον, ναι, να εκβιάσει. Ποιος σας είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εκβιάσει? Όταν το λέει η κυρία Μέρκελ στη Μοντ, χριστουγεννιάτικα. Στη Μοντ, χριστουγεννιάτικα, η κυρία Μέρκελ ομολόγησε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εκβιάσει και με την απειλή εξόδου από το ευρώ να οδηγήσει και εμάς έξω από το ευρώ. Εμείς λέμε ότι το ευρώ είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Και πρέπει να σας πω ότι χαμογελώ. Με νόημα, γιατί δεν θέλω σε αυτή τη φάση να κάνω άλλου είδους αντιπαράθεση, αλλά θα την κάνω αν χρειαστεί και όπου κληθούμε εν ώψη ευρωεκλογών, με όλους αυτούς τους πολιτικούς που
που ανακάλυψαν στο πάμε στη δραχμή έναν λόγο για να ξαναβρεθούν στην πολιτική σκηνή και να υπάρξουν πολιτικά. Αξιοποιώντας τον πόνο και την οργή του Έλληνα και την απογοήτευση και το αδιέξοδό του. Διότι το ευρώ είναι το όπλο που σου δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτείς με τους πιστωτές σου, που είναι ξαναλέω κράτη ευρωπαϊκά, και να τους υποχρεώσεις εκβιάζοντάς τους σε μια άλλου είδους συζήτηση, την οποία δεν έκανε καμία κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς, και κλείνω, με συγχωρείτε για αυτό το ξέσπασμα, που είπε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι διαπραγματεύτηκε, θυμίζω ότι στην πρώτη δήλωσή του, επισκεπτόμενος στη Γερμανία ως πρωθυπουργός, είπε στην κυρία Μέρκελ, λες και ήταν ένα μικρό παιδί που ζητούσε συγχώρεση, το ουδής αναμάρτητος. Δηλαδή, θεωρεί αμαρτία το πρώτο του όχι. Ενώ εμείς ήμασταν περήφανοι για εκείνο το όχι. Ο κύριος Σαμαράς, υπό ποια έννοια μπορεί να διαπραγματεύεται αξιόπιστα, όταν ξέρουν οι συνομιλητές του ότι θεωρεί αμαρτία εκείνο το όχι. Και όταν ομολογεί δημόσια, πρωθυπουργός μπροστά στα μέσα ενημέρωση ξένης χώρας, το ουδής αναμάρτητος, ζητώντας συγχώρηση από την κυρία Μέρκελ. Έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις από τηλεθεατές. Θέλω να αρχίσω σιγά σιγά να διαβάζω. Αν ήσασταν, ρωτάει κάποιος τηλεθεατής, κυβέρνηση, όταν ξεκίνησε η κρίση, θα υπογράφατε τα μνημόνια? Αν όχι, τι θα κάνατε? Πώς θα μας βγάζατε από αυτή? Θέλω να θυμίσω, γιατί είναι λογικό με όσα μας έχουν συμβεί να ξεχνάμε την αφετηρία αυτής της κρίσης, ότι το Δεκέμβριο του 2009, ορθώς τότε ο Αντώνης Σαμαράς μέσα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ζητούσε τον Γιώργο Παπανδρέου να πάρει μέτρα πριν η πυρκαγιά απλωθεί. Και θα θυμίσω ότι όχι μόνο δεν έπαιρνε μέτρα ο κύριος Παπανδρέου, αλλά δεν έπαιρνε και δάνεια που έβρισκε με χαμηλό τόκο στις αγορές τον Ιανουάριο του 10. Και θα θυμίσω ότι ο κύριος Παπανδρέου φέρεται να είδε ξαφνικά το φως το αληθινό στον Ταβός, όταν τον κυνηγούσε ως τις τουαλέτες ο Άγγλος δημοσιογράφος για να του πει τι θα κάνετε με την κρίση στην Ελλάδα. Ο κύριος Παπανδρέου είναι υπόλογος απέναντι σε αυτή τη χώρα και στην ιστορία. Και λυπάμαι που ο κύριος Σαμαράς δεν έκανε τη μία και μόνη εξεταστική για την οποία είχε δεσμευτεί. Γιατί είναι υπόλογος? Γιατί ενώ υπήρχε ανάγκη να ληφθούν μέτρα πριν ξεσπάσει η κρίση, ο κύριος Παπανδρέος συνομωτούσε με το Στρόσκαν για να βάλει τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιο πριν ακόμη. Μάλιστα. Όταν λοιπόν μπήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο κύριος Παπανδρέου είχε σπαταλήσει 6 μήνες. Ξέρετε τι είναι 6 μήνες στην πολιτική και στην οικονομία? Είναι 6 αιώνες. Αυτό έκανε ο κύριος. Συνεχίζω με ερωτήσεις τηλεθεατών και σχόλια φυσικά από αυτά που λένε. Θεωρείτε ότι η Χρυσή Αυγή θα φτάσει να κυβερνήσει την Ελλάδα κάποια στιγμή ή άμεσα? Ερώτηση είναι αυτή. Γιατί είπατε, λέει ο τηλεθεατής, ότι το ποσοστό στις δημοσκοπήσεις είναι μικρότερο από την πραγματικότητα? Το ποσοστό που της έδωσε αυτή η δημοσκόπηση, είπα ότι φαίνεται συγκεκριμένη, ότι είναι λιγότερο, γιατί εγώ βρίσκω άλλα πράγματα μέσα στην κοινωνία. Διευκρίνησα όμως ότι αλλιώς εκφράζεται η κοινωνία όταν ερωτάται. Καμιά φορά εκφράζεται με απαξίωση και ισοπεδωτικά και αλλιώς εκφράζεται ο κάθε πολίτης ξεχωριστά όταν πάει μπροστά στην κάλπη και έχει ένα ψηφοδέλτιο και κάποιους υποψηφίους. Πάμε σε επόμενη ερώτηση, τηλεθεατή. Μιλήστε μας λίγο για την ανεργία. Καλά όλα αυτά που λέτε για την πολιτική σκηνή, αλλά στην πράξη εμείς οι νέοι τελικά πεινάμε και δουλειά μόνο στο εξωτερικό βρίσκουμε. Πολύς, νομίζω, η ερώτηση του νέου, του ανέργου. Η ανεργία και σήμερα είναι και στην ατζέντα αυτό. Και αυτό είναι ερώτηση. Διαπίστωση, δεν είναι πρόταση. Και τι λέει το κόμμα σας? Είναι στο 60%. Στο 60%. Η ανεργία των νέων είναι στο 60%. Οι καταγεγραμμένοι, αλλά και αυτοί που εργάζονται ή που απασχολούνται ή δηλώνουν εργαζόμενοι αλλά ξεχνάνε να τους πληρώσουν, ή παίρνουν, όσοι παίρνουν κάποια αμοιβή, μια αμοιβή η οποία είναι υποδιέστερη προφανώς της εργασίας που προσφέρουν. Οι συνθήκες εργασίας στη χώρα έχουν γυρίσει πραγματικά έναν ολόκληρο αιώνα πίσω. Και αυτό δεν είναι αποσπασματικό. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την ανεργία των νέων ξεχωριστά από τη συνολική ανεργία. Ξαναλέω ότι εάν η χώρα δεν καταθέσει στα πλαίσια μιας κυβέρνησης εθνικού σκοπού ένα σχέδιο για την ανασυγκρότησή της, την παραγωγική, αυτό που εμείς λέμε εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του τόπου, και την παραγωγική και τη θεσμική, δεν μπορεί να βρει ελπίδα σε επιμέρους μέτρα. Θέλω να γίνω ακόμα πιο σαφής. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Εγώ δεν λέω υπάρχουν λεφτά, που είπε ο Γεωργάκης κάποτε.
Εγώ λέω είναι μια πλούσια χώρα που έχει πραγματικές δυνατότητες, έχει ένα πλούσιο υπέδαφος, είναι σε μια γεωπολιτική γωνιά με πολύ μεγάλη αξία, πράγμα που της επιτρέπει να κάνει κινήσεις με αντίκρισμα και στην οικονομία, αλλά όλα αυτά θέλουν ένα σχεδιασμό. Κύριε Μαζάνη, κάντε ένα ρεπορτάζ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποτίθεται μια χώρα σε τόσο βαθιά κρίση επενδύει από την αρχή σε αυτό που άμεσα μπορεί να αποδώσει και είναι ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας. Για δέστε πόσους νέους ανθρώπους προσανατόλισαν στην πρωτογενή τομέα της οικονομίας, με τι δυνατότητες, με τι υποδομές, με τι κίνητρα, με τι διασφαλίσεις, με τι κατευθύνσεις, με τι πλαίσιο. Θα δείτε ότι το κατεξοχήν πρώτο Υπουργείο Αντιμετώπισης της Κρίσης, στη μάχη αντιμετώπισης της κρίσης, δεν έχει σχεδιασμό για το πώς πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει το αγροτικό της έλλειμμα στο ισοζύγιο τα επόμενα χρόνια. Ξέρετε ότι στη χώρα μας έχουμε πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ διατροφικό έλλειμμα. 2 δισεκατομμύρια από αυτά ανακάλυπτε. Έβαζες 4 δισεκατομμύρια στην τσέπη, το λέω έτσι απλά. Και από εκεί μπορούσες να δημιουργήσεις νέες ευκαιρίες. Ο κατώτατος μισθός ποιος θα έπρεπε να είναι? Η άποψη δικιά σας, πάντα τη λέει το δικό σας κόμμα. Ποιος θα έπρεπε να ήταν ο κατώτατος μισθός? Ο κατώτατος μισθός. Εγώ πιστεύω ότι ο μέσος όρος κατώτατου μισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι ως αφετηρία το κατώτατο μισθού στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα οδηγείται σε κινηζοποίηση. Ένα ποσό, κύριε Ζώη. Έχει επιλεγεί. Μα σας λέω ότι θα έπρεπε να είναι ο μέσος όρος. Παλιά μιλούσαμε για την γενιά των 700 ευρώ και θυμάμαι τον κύριο Τσίμα να κάνει ρεπορτάζ και να χύνει τα κροκοδίλια δάκρυα του δημοσιογράφου που έρχεται από την αριστερά και αγωνίζεται για τα 7 κατοστάρικα της νεολαίας. Και σήμερα ο πρωτοεμφανιζόμενος στο χώρο εργασίας, αν είναι τυχερός, θα πάρει κάτι παραπάνω από 4 κατοστάρικα και κανένας δεν λέει τίποτα. Εγώ λέω, μπορούμε να γυρίσουμε στα 7 κατοστάρικα? Μπορούμε να γυρίσουμε στα 7 κατοστάρικα? Κάτω το μισθό. Μεταναστευτικό. Ποτέ δεν έχει λυθεί. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό ζήτημα είναι φορτισμένο σήμερα από μια επικαιρότητα η οποία δεν μας επιτρέπει να δούμε με καθαρό μάτι. Γιατί το μεταναστευτικό ζήτημα στα μάτια και στο μυαλό πολλών Ελλήνων είναι η διαχείριση του κύματος των λαθρομεταναστών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό μεταναστευτικό. Επιτροχάδιν μπορώ να σας πω και πρέπει να σας πω ότι το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος. Το μεταναστευτικό είναι πρόβλημα της γυραιάς Ηπείρου. Και θα έπρεπε η Ελλάδα να ένα ζήτημα στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής. Να απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρωτική, όχι ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική μεταναστευτική πολιτική που να καλύπτει με τέτοιο τρόπο την Ελλάδα, ως αν έπρεπε να καλύψει η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, τα δικά του σύνορα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίζει αυτό το κύμα της μετανάστευσης μόνη της. Ή με κάποια ψήγματα συμπαράστασης τα οποία αναλώνονται σε υποδείξεις και σε κάποιους κοινοτικούς πόρους. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα μόνη της. Είναι σαφές. Και από εκεί και πέρα το μεταναστευτικό ζήτημα έχει να κάνει και με την μεταχείριση των ανθρώπων που ήδη διαβιούν στη χώρα μας. Και εκεί η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Οι κανόνες είναι διεθνείς, οι κανόνες είναι ευρωπαϊκοί, αλλά πριν φτάσουμε στη συζήτηση... Θα πηγαίνατε σε καταγγελία του Βλήνο 2. Βεβαίως. Θα πηγαίνατε. Βεβαίως. Άρα είναι μια πρόταση. Βεβαίως. Για το μεταναστευτικό και πρέπει να αναλογιστούμε γιατί δεν ανοίγει η συζήτηση για αλλαγή του Δουβλίνου 2. Γιατί είναι προφανές ότι βολεύονται μια χαρά με την επαναπρόθεση στη χώρα εισόδου των μεταναστών οι οποίοι με κάποιο τρόπο καταφέρουν να πάνε στη Σουηδία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία και εκεί να συλληφθούν. Ξαναλέω, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η μεταχείριση του μετανάστε και η διαχείριση του μεταναστευτικού μέχρι την ώρα που φτάνει στα θαλάσσια ή στα χερσαία σύνορά σου και είναι άλλο ζήτημα σοβαρό η διαχείριση των μεταναστών αυτή τη στιγμή περάσουν τα σύνορα που βρίσκονται μέσα και εγκατασταθούν προσωρινά. Μάλιστα. Ή με μονιμότερη αν θέλετε πρόθεση εγκατάσταση στη χώρα μας.
Τι θα αλλάζατε άμεσα στο σύστημα εκπαίδευσης? Αυτό που πρέπει να αλλάξει άμεσα είναι η αφετηρία της εκπαίδευσης. Δηλαδή? Δηλαδή, θέλω να πω ότι συζητάμε πάρα πολύ για τα πανεπιστήμια και θεωρεί κάθε υπουργός παιδείας σχεδόν υποχρέωσή του να αφήσει το όνομά του στην ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, ασχολούμενος με τα πανεπιστήμια, με το πώς θα μπαίνουν ή θα βγαίνουν οι φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Άλλοι έχουν βαλθεί να κόψουν τους αιώνιους φοιτητές και άλλοι να δυσκολέψουν την είσοδο των μαθητών στα πανεπιστήμια. Αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο στάδιο μιας πλήρους εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία έχει στην αφετηρία της την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η Φιλανδία επένδυσε στην εκπαίδευση σε ορίζοντα 30 ετίας. Και αν η Φιλανδία σήμερα είναι χώρα που μας δανείζει, ενώ είναι μια φτωχή χώρα και εμείς δανειζόμαστε ενώ είμαστε μια πλούσια χώρα, το οφείλει εν πολλής στην εκπαίδευση. Δεν μπορεί κάθε 2, κάθε 3 χρόνια να σχεδιάζεται εκπαιδευτική πολιτική και εν επιμέρους να την τροποποιεί ο εκάστοτε υπουργός εθνικής παιδείας, εγώ λέω εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων. Η παιδεία, η εκπαίδευση πρέπει να είναι το αντικείμενο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που βρίσκει το ενδιαφέρον της και την αφοσίωσή της ακόμα από την πρωτοβάθμια. Και τις αλλαγές στο σύστημα υγείας που θα προτείνατε, άμεσες αλλαγές ως κόμμα? Φοβάμαι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, φεύγοντας, θα αφήσει πίσω του ένα μπάχαλο. Θέλω να είμαι δίκαιος μαζί του. Δεν λέω ότι βρήκε ένα σύστημα που απέδιδε και λειτουργούσε και για το οποίο έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά φεύγοντας είναι βέβαιο ότι αφήνει πίσω του γη καμένη. Θα πρέπει εκεί η ιατρική κοινότητα να ξαναταχθεί σε μια προσπάθεια οικοδόμησης εθνικού συστήματος υγείας. Δεν υπάρχει σήμερα εθνικό σύστημα υγείας. Όποιος έχει την ατυχία να πάει σε νοσοκομείο θα καταλάβει ότι πρέπει να έχει λεφτά στην τσέπη του για να πληρώσει ακόμα και τα φάρμακα του ασθενή που νοσηλεύεται και όχι μόνο τον άνθρωπο που θα του βρει για να τον προσέχει το βράδυ στο προσκέφαλο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, τα έχουν καταγγείλει οι γιατροί, το παραϊατρικό προσωπικό, νοσηλευτές, όμως σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε εθνικό σύστημα υγείας. Η χώρα σήμερα νοσεί και νοσεί σε όλα τα επίπεδα και η υγεία της είναι σταθερά και βασική ένδειξη των συνεπειών που έχει επιφέρει το μνημόνιο. Η έκθεση για την οποία σας μιλούσα προηγουμένως αναφέρεται κυρίως στην υγεία και στις συντάξεις όπου έχουν γίνει εγκλήματα. Πριν κλείσουμε, ήθελα να περάσω λίγο και στην καθημερινότητα τη δικιά σας όταν συναντάτε νέους ανθρώπους, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι από το διαδίκτυο μας παρακολουθούν πάρα πολλοί νέοι. Τι είναι αυτό που σας λένε και τι τους απαντάτε για την κατάσταση και τη χώρα, πρώτα τα πολλά, παράπονά τους? Στο στούντιο βλέπω πέντε νέους ανθρώπους. Και εγώ θα έλεγα ότι δεν είμαι ούτε μεγάλος ούτε πια πολύ νέος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι νεαρός σίγουρα. Αυτό που μου λένε οι νέοι άνθρωποι είναι γιατί να ασχοληθούμε με την πολιτική. Και εγώ τους λέω, άμα δεν ασχοληθείτε εσείς με την πολιτική, ποιοι θα ασχοληθούν? Και αν δεν ασχοληθείτε τώρα, πότε θα ασχοληθείτε? Και αυτό που έχουμε πει ως νέα μέρα, ως νέα μεταρρυθμιστική ριζοσπαστική ανασυγκρότηση, είναι ότι ασχολούμαστε για να αφυπνίσουμε τέτοιους ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ότι απαξιώνοντας απλά το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστημα, αλλά μη κάνοντας τίποτα για να το διώξει και να έρθουν αυτοί στη θέση τους, δεν υπάρχει γιατρία για τη χώρα και δεν υπάρχει προοπτική. Η πατρίδα θα επιβιώσει μόνο αν η νέα γενιά βγει πιο μπροστά. Όσοι θέλουν να τη στείλουν μετανάστε αυτή τη νέα γενιά στο εξωτερικό, και είδα σήμερα το πρωτοσέλιδο του Βήματος που μιλάει για το νέο πλούτο που γέννησε η κρίση. 50.000, αν θυμάμαι καλά, διδακτορικά και μεταπτυχιακά, τα οποία τα ζητάνε οι πολυεθνικές. Ναι, για να γίνουν, να προδεύσουν ακόμα περισσότερο οι πολυεθνικές και τα κράτη των οποίων οι πολυεθνικές είναι, αν θέλετε, υπήκοοι. Όχι όμως για την Ελλάδα. Διώχνουν τη νέα γενιά, της δίνουν το όραμα της μετανάστευσης και η νέα γενιά που θα φύγει από τη χώρα μας δεν θα είναι η νέα γενιά του πατέρα μου που πήγε εργάτη στη Γερμανία, θα είναι η νέα γενιά του επιστήμονα
που δεν θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί θα προοδεύσει και θα χτίσει τη ζωή του με άλλα στάνταρ στο εξωτερικό και θα έρθει και στην Ελλάδα μόνο ως συνταξιούχος. Την Ελλάδα, η Ελλάδα αν χάσει τη νέα της γενιά, από πού θα προοδεύσει, από πού θα ξαναβγεί μπροστά, τους μετανάστες. Αυτό λέω στη νέα γενιά, να ξαναπάρουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους, όπως την πήραν άλλες νέες γενιές στο παρελθόν. Δεν πρέπει να είναι αυτή η πρώτη νέα γενιά που συμβιβάστηκε, οπισθοχώρησε και στο τέλος αποχώρησε κιόλας από τη σκηνή της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι πάντοτε επιτυχίες. Και καλή επιτυχία. Με πήγατε πολύ γρήγορα, με μια ταχύτητα που δεν συνηθίζω να μιλώ, αλλά ένιωθα ότι ήταν μια ευκαιρία να πούμε όσο γίνεται περισσότερο. Είναι η γρήγορη ταχύτητα του διαδικτύου, όπως είπανε πρόσφατα, θα βάλουν και παντού Wi-Fi. Εγώ το εύχομαι. Γιατί το διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι εγκυμονεί κινδύνους, είναι παράλληλα ένα όπλο το οποίο επιτρέπει σε όσους ξέρουν τη χρήση του να διασταυρώνουν αυτά που ακούγονται και να αναζητούν την αλήθεια. Να αγωνίζονται για την αναζήτηση της αλήθειας. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη Κυριακή, εδώ, στο ραντεβού μας, 5 με 6 το απόγευμα, στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Γεια χαρά.